μνημόνιο ετοιματισμοπερασίας γίνεται πραγματικότητα. Σε 18 μήνες η Βουπρασία θα έχει και ποιοτικό, θα έχει νερό με πολύ καλή ποιότητα και σε ποσότητα φυσικά. Αυτή τη στιγμή στη Βουπρασία λειτουργούν 40 περίπου αντλιοστάσεις, άρα καταλαβαίνετε ότι το νερό δεν επαρκεί σε ποσότητα, αλλά και η ποιότητά του δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι για τους δημότες της Βουπρασίας. Και επίσης η ενέργεια που καταναλώνουμε με τόσο πολλά αντλιοστάσια σε καθημερινή, μηνιαία και ετήσια βάση είναι τεράστια. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά την τεχνική υπηρεσία και το τμήμα προγραμματισμού για την μελέτη που εκπώνησε, για τις διαδικασίες που έτρεξε και φυσικά και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Θα ήθελα ειλικρινά να ευχαριστήσω και τα θερμότητα ευχαριστία μου στο περιφέρεια. Έτσι, τον ανάδοχο έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη γιατί μας έχει δείξει δείγματα γραφής. Θα ήθελα μόνο αυτό να τονίσω, ότι δεν είναι απλώς ένα έργο υποδομής, το οποίο πράγματι όλοι αγωνιστήκαμε για να γίνει. Θα μπορούσαμε για την υγεία των κατοίκων και για την ποιότητα του νερού να είναι ένα έργο σωτήριο. Σωτήριο, ένα άγιο έργο θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω, που αφορά ειλικρινά την ποιότητα του νερού που τόσο πολύ το έχουμε ανάγκη. Μπορεί για τις άλλες περιοχές αυτό το να είναι αυτονόητο. Για μας δυστυχώς εδώ και πολλά διαχρονικά υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα όσο αφορά το πόσιμο νερό. Γι' αυτό το νερό πράγματι θα πω ότι είναι σωτήριο εδώ έξω από έργο υποδομής. Είμαι ο Δηλάρης ο Κώστας, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Διάσταση ΑΤΕ που είναι ο ανάδοχος του έργου. Το έργο αυτό αφορά την υδροδότηση της Βουπρασίας. Προβλέπει ένα δηληστήριο, ένα αντιοστάσιο στην περιοχή του δηληστηρίου της λίμνης Καραμαλή. Στην πορεία φεύγει το νερό από εκεί με άδληση και ανεβαίνει σε μια νέα δεξαμενή η οποία θα γίνει στην περιοχή που βρισκόμαστε τώρα στον Μπόρση με σωλήνα πολυεθυλενίου Φ400. Από εκεί φεύγει το νερό με βαρύτητα με σωλήνα GRP και πηγαίνει στους οικισμούς στο κεντρικό αγωγός και όλες οι διακλαδώσεις γίνονται πάλι με πολυεθυλένιο. Το συνολικό μήκος του δικτύου του έργου είναι 32 χιλιόμετρα, 16 από αυτά είναι πολυεθυλένιο και τα άλλα 16 σωλήνα GRP. Έχει ξεκινήσει το έργο, πότε ξεκίνησε και ποιο το χρονοδιάγραμμά του, πότε το παραδίδεται? Το έργο ξεκίνησε χθες και έχει χρονοδιάγραμμα κατασκευής 18 μήνες και ευελπιστούμε ότι θα ολοκληρώσουμε το έργο μέσα στο χρονοδιάγραμμα και νωρίτερα. Εκτός από αυτό, μετά από το πέρας του έργου, το κατασκευαστικό, προβλέπεται και δοκιμαστική λειτουργία αυτού για 24 μήνες.